Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, καλησπέρα από το Βόλο. Εσείς τι έχετε και τι εποχή έχετε σήμερα στο Βόλο? Μόλις άρχισε να βρέχει. Μόλις άρχισε να βρέχει. Βέβαια, είχατε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα κακό εκεί. Έριξε πολύ βροχή και υπήρχαν θέματα αρκετά. Ένα μπουρίνι είναι ακριβώς μια Κυριακή και είχε πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ εμφανίστηκα για ένα διήμερο μετά το χαμό που γινόταν εκεί. Τα βρήκα όλα καλά, ας πούμε. Ναι. Όχι, Βασίλη, δηλαδή το Βόλο τον τιμώ παραπάνω από 10 φορές το χρόνο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή, μόνο του πάει το αυτοκίνητο. Έτσι. Νιώθουμε τυχεροί που μένουμε εδώ. Μόνο. Δηλαδή, είναι πολλά τα διόδια, βέβαια. Είναι καμιά 12-14 ευρώ. Αυτό με νευριάζει, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα. Αφού γλιτώνεις και τα Τέμπη τώρα με τα τούνελ εκεί πέρα, μια χαρά. Αλλά είστε τυχεροί. Όταν μεγαλώσω, θα θέλω να ζήσω στο Βόλο εγώ μόνιμα. Ακόμα μικρός. Ναι, είμαι ακόμα μικρός. Λοιπόν, πρωταγωνιστικά, καλά, εκεί έχετε να πούμε και πόσες ομάδες έχετε. Έχετε Βόλο, έχουμε Ολυμπιακό, Νίκη. Ολυμπιακό, Νίκη, τρεις ομάδες σε εθνικές κατηγορίες και από εκεί πέρα έχουμε ομάδες που είναι πιο κάτω στις. Γήπεδα πόσα έχετε, κανονικά μπορούν να παίξουν ομάδες? Δυστυχώς σε πρωταθλήματα μόνο δύο, μιλάμε για πρωταθλήματα επαγγελματικά. Ναι. Μόνο το Πανθεσσαλικό και τη Νεάπολη που είναι γήπεδο μέχρι Super League 2. Εκείνο στη Νέα Ιωνία που είναι. Στη Νέα Ιωνία πέρυσι έμενα σε ένα σπίτι και κοντά. Ένα γήπεδο που είναι. Μαγουλάς. Εκεί ποιος, στη Νέα Ιωνία. Ναι, είναι το γήπεδο της Νίκης αυτό. Εκεί που πας στον δρόμο και ξαφνικά σταματάς και βλέπεις το γήπεδο. Λες τα πόμε στο γήπεδο και τα λοιπά. Ναι. Είναι μόνο όμως, δεν πληρεί αυτό τις προϋποθέσεις. Νίκη το έχει κάνει προπονήσεις και έχει βάλει πλαστικό χλωτάπετα και κάνει προπονήσεις εκεί η ακαδημία της και όποτε έχει βροχή κάνει Νίκη προπονήσεις. Είναι ένα θέμα το γηπεδικό για τις ομάδες του Βόλου. Ένα σοβαρό θέμα. Δεν μιλάς, Βασίλη, τώρα με την ευκαιρία, ο ιδιοκτήτης του Βόλου, της ομάδας που παίζει στη Super League, ποιος είναι? Ο Βασιλιάς Μπέος, ο πρόεδρος ομάδας. Αφού δεν είναι, λέει. Εντάξει, είναι μικρομέτοχοι όλοι. Αλλά το πάνω χέρι το έχει ο πρόεδρος, είναι ο Χελιασμπιός που είναι πρόεδρος. Αλλά όλοι είναι μικρομέτοχοι, δεν είναι μεγαλομέτοχοι. Μεγαλομέτοχος του Βόλου. Είναι όλοι μικρομέτοχοι. Όλοι μικρομέτοχοι. Είναι μικρομέτοχοι. Ναι. Από ό,τι γνωρίζω αυτό έτσι είναι. Έτσι διοικείται η ομάδα. Μισό λεπτό, δεν έχει κάποιος κάτι παραπάνω, ας πούμε, να λέμε ότι είναι μεγαλομέτοχος? Από ό,τι γνωρίζω και έχει ανακοινώσει η ΠΑΕ Βόλος ότι είναι όλοι μικρομέτοχοι και κάνουν μια συσπήρωση, να το πω έτσι, ναι, και βγάζουν την πλειοψηφία. Κανα δυο αγοραστές που εμφανίστηκαν, επενδυτές που εμφανίστηκαν εκεί, κάτι που χάλασε τελευταία στιγμή. Δεν ευδοκίμησε. Ενώ έλεγε ο Χίλιας Μπέος ότι είναι κοντά, τελικά δεν ευδοκίμησε αυτή η περίπτωση και δεν ήρθε. Τόσο πέρσι όσο και φέτος το καλοκαίρι έγινε αυτό. Μάλιστα. Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον, αλλά δεν ευδοκίμησε. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Βόλος πρωταγωνιστή, καταρχάς την πρώτη αγωνιστική έπαιξε ένα μάτς, το 3-1 έγινε 3-3 και έδιωξε τον προπονητή. Ματά, ο Μπέος. Ματσάρα, καλά, αυτό δυστυχώς ναι. Δεν ξέρουμε τώρα αυτό, βέβαια υπήρχε ακουστεί από πριν ότι κάπου υπήρχε μια γκρίνια για την ομάδα, την άποψη ότι στα φιλικά παιχνίδια έχει πολλά σκαμπανεβάσματα, βέβαια θα μου πει κάποιες προετοιμασία ακόμα, δηλαδή ακόμα αρχή. Απλά θεωρούσαν, εγώ πιστεύω ότι πλήρωσε ο Τανσό αυτό τη εικόνα που έδειχνε και στα φιλικά. Δηλαδή μια ομάδα που έπαιζε κατά διαστήματα καλά, αλλά όσο τελείωνε ο αγώνας έπεφτε πάρα πολύ από πλευρά κούρασης. Αυτό το είδαμε και στο μάτς με την Αστέρα Τρίπολης. Ότι η ομάδα μετά κάθισε πάρα πολύ. Μετά το 3-1 δεν είχε δυνάμεις. Οι περισσότερες αλλαγές έγιναν αναγκαστικά επειδή οι παίκτες ζήτησαν αλλαγή. Δεν μπορούσαν να τρέξουν άλλο και θεώρησαν προφανώς οι διοικούντες ότι ήταν μια κατάσταση που φαινόταν από τα φιλικά και την είδαν και την πρώτη αγωνιστική. Γι' αυτό το λόγο αποφέρθησα σε αυτήν την απόφαση. Δηλαδή φυσική κατάσταση. Ρωτάς, προετοιμασία που έκανε ο Βόλος στο Πήλιο. Έκανε στο Πήλιο, ναι. Ναι, πού να πάει. Το θέμα είναι, εγώ πιστεύω ότι είναι ακόμα νωρίς. Εγώ πάντα πιστεύω ότι οι προπονητές πρέπει να δίνουν μια πίστη χρόνου για να δείξουν αν κάνουν καλό έργο ή δεν κάνουν. Ήταν πολύ νωρίς. Ίσως αυτό βελτιωνόταν με την πορεία. Αλλά στον Βόλο πήραν, το ξέρουμε άλλωστε, και ο Χιλιάς Μπέος παίρνει άμεσα αποφάσεις για τους προπονητές. Και τώρα θα συνεχίσει. Δεν θα πάρει. Για την ώρα συνεχίζει ο Κώστας Μπράτσος, ναι, που ήταν και πέρσι αν θυμάστε. Ναι, βέβαια. Ολοκλήρωσε τη χρονιά, έκανε μια πολύ καλή χρονιά. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να μην έχει το όνομα, αλλά ένας άνθρωπος πολύ επιστημονικά καταρτισμένος. Και ήταν και το δεξί χέρι του Μπασκάλ πέρσι. Τα πήγε καλά. Έτσι στο Βόλο τον γλυκοκοιτάζουν, ας πω έτσι, στο να μείνει. Ναι. Αλλά τίποτα δεν αποκλείεται. Τίποτα δεν αποκλείεται γιατί μπορεί να έχουμε μια έκπληξη. Να έρθει κάποιος άλλος και να μείνει πάλι ο Κώστας Μπράτσος ως συνεργάτης του. Αλλά για την ώρα συνεχίζει με τον Κώστα Μπράτσο από ό,τι δείχνουν οι προβλήματα. Μάλιστα. Πάντως ο Βόλος μπορεί, εντάξει, να ξεκίνησε με αυτά τα προβλήματα, με τις αλλαγές των προπονητών.
αλλά έχει κάποιους παίχτες που, όπως τα λέμε εμείς όταν είμαστε χαλαροί, έχει κάποια καλά παικτάκια ο Βόλος, τα καταφέρνει. Ακριβώς. Και αποκτά καλούς παίχτες. Καταρχάς έχει τον πρώτο σκόρερ του ελληνικού πρωταθλήματος, ναι, τον περσινό. Έτσι. Ακριβώς. Που τον βρήκε αυτό να τον πήρε. Ναι, ναι, ναι. Εδώ πρέπει να δώσουμε ένα ταέψιμα λίγο στη διοίκηση. Για ποιο? Γιατί ο Χιλιάσπιος ξέρει και φαίνεται και έχει ένα συνεργάτη του Τάκη, τον Γιαννόπουλο. Α, ο Γιαννόπουλος είναι εκεί ακόμα. Είναι ο νέος γενικός αργός ομάδας. Ο Γιαννόπουλος είναι ο Τάκης, ο Γιαννόπουλος, ο πρώην Παναχαϊκή κτλ. Πανιωνίου. Πανιωνίου, ναι, 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 ναι. Το θυμάμαι, το θυμάμαι μια χαρά και έχω ακούσει πολύ καλά λόγια για αυτόν. Δηλαδή έχει πολύ καλή. Ναι, ναι. Και φέρνει πολύ καλούς παίκτες από τη Λατινική Αμερική, κυρίως από την Αργεντινή. Ναι, ναι. Και εδώ οι δικοί μας κοιμούνται όρθιοι και πλέον ξενοδοχείο, γιατί λέγεται Γιαννόπουλος. Αν λεγόταν Γιαννουπούλοβιτς, θα τον είχαν πάρει ήδη. Ακριβώς, ακριβώς όπως το λες. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αποδείξει, γιατί με τη σειρά των χρόνων φαίνεται για μένα η αξία ενός. Δηλαδή, κάποια φορά μπορεί να κάνεις ένας τυχερός και να βρει μέσα παίκτη και μετά να κάνεις λάθος επιλογές. Ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βοηθήσει πολύ τον Αχιλέα Μπέ, ο οποίος και αυτός ξέρει βέβαια από το ποδόσφαιρο, από την άποψη όσο μπορεί να ξέρει ένας παράγοντας, και φέρνει πάντα καλούς ξένους. Σου θυμίζω ότι συνεργάστηκαν επί Ολυμπιακής στο Ολυμπιακό Βόλου 2011, αν θυμάσαι. Mm-hmm. Και θυμάσαι και φέρει τον Μόνχε και φέρει τον Ουμπίτες. Ναι, ναι, όλους τους παικταράδες αυτούς τους έχει φέρει. Τον θυμάμαι από παλιά, εγώ από παλιά. Σε σχέση με αυτά που πληρώνουν οι μεγάλες ομάδες, Γιώργο, πολύ λιγότερα, έτσι είναι. Ναι, πολύ λιγότερα. Τώρα, πολύ λιγότερα. Τώρα, παράδειγμα, πήρε το Δουβίκα. Ας πούμε, ο Αστέρας Τρίπολης, αντί να βάζει το Δουβίκα να παίζει, έβαζε τον τετράχρονο Μπαράλης και έπαιζε. Ναι. Εντάξει, καλός ο Μπαράλης, δεν λέω, αλλά όταν έχεις το Δουβίκα, προωθείς το Δουβίκα, έτσι είναι. Έτσι. Τον παίρνει ο Βόλος, τον πουλάει. Το Μοσχοπούλης, έτσι είναι, στην Ουτρέχτη. Βρίσκει αμέσως 17 τον Φανφέρτ. Ετοιμάζεται και όπου έρθει καμιά καλή πρόταση, δεν θα πει όχι. Τώρα, με τους ακραίους. Και είδες τι έγινε. Έχει τον Πάολο Φερνάντης από πέρσι. Τώρα έχει φέρει ένα πάρα πολύ καλό παίκτη. Και το Φεράρι δεν είχε και τον πούλησε. Και αυτό τον πούλησε. Πούλησε στον Αποέλ. Ναι. Όλους αυτούς τους παίκτες τους φέρνει ο Γιαννόπουλος. Πολύ καλό μπακο Φεράρι. Τον ψαχνόντουσαν και εδώ οι δικοί μας, δεν τον πήραν τελικά. Δεν τον πήραν. Βρήκαν καλύτερους. Γιατί όπως είπες και εσύ, δεν έχουν μάτι να τους παίρνουν από όταν ήταν πιο φθηνοί. Πάντα τους παίρνουν όταν έχουν ακριβήνει. Ακριβώς όπως θέλεις. Τώρα παράδειγμα. Έχει γίνει μήλο της έρδος ο Πάολο Φερνάντης, που για μένα είναι μια δυναμία μου. Είναι φοβερός. Για πες μου την ιστορία. Δηλαδή, γι' αυτό ουσιαστικά θέλω να μιλήσω. Γι' αυτό τους δύο, τον Φανφέρτ, που ακούγεται, που πάλι ενδιαφέρονται και μάλιστα ακούστηκε έντονα για τον Άρη, και για τον Πάολο Φερνάντες που έβαλε και τον γκολ με τον Πάο και εκεί τους έκανε λίγο. Πώς να το πω τώρα, ποδοσφαιρικά. Άνω κάτω, ναι, κομψά έτσι το είπε. Σωστά, ναι, το είπε εσύ. Τους έκανε άνω κάτω στο φιλικό και λένε, παιδιά, στον Πάο, ποιο είναι αυτό. Και δεν έκανε μόνο τον Πάο κάτω. Σε όλα τα φιλικά, επειδή είχε να τα παρακολουθήσω τα περισσότερα, ναι, που έγινε στο Βόλο και στο τουρνά του Βόλου, ήταν ο κορυφαίος παίκτης. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, επαναλαμβάνω, γιατί κάποιοι παίκτες, Γιώργο, το έχουμε δει πολλές φορές να κάνουν ένα μπαμ και να εξαφανίζονται. Mm. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής από πέρσι, σου θυμίζω, ότι έχει μια σταθερά ανωδική πορεία. Αυτό για μένα δεν είναι τυχαίο. Δηλαδή η περσινή χρονιά, σε συνδυασμό με τη φετινή, στα φιλικά όπως εμφανίζεται, δείχνει ένα παίκτη που είναι έτοιμος να κάνει το άλμα για μια μεγάλη ομάδα. Μισό λεπτό. Γιατί εγώ δεν ξέρω καλά. Τον Πάολο Φερνάντες, αυτόν που κάνει τα όρια τώρα, αυτό το διάστημα, τον είχε από πέρυσι. Τον είχε από πέρυσι ο Βόλος. Τον είχε από πέρυσι, ναι. Και έκανε μαγικά πάλι. Πάλι πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια τώρα έχει ένα καλό. Έχει όλα τα στοιχεία που θέλει ένα μεσοεπιθετικός σε πολύ καλό βαθμό. Έχει τον γκολ. Έχει καλή τρίπλα, είναι έξυπνος, είναι ομαδικός. Εντάξει, το μόνο που του λείπει είναι το μπόι που δεν είναι πολύ δυνατός. Αλλά δεν μπορεί να τα έχει όλα, με τα λιώστα πέζει στην Μπαρτσελόνα και στη Ρεάλ Μαδρίτης τώρα. Είναι ένας παίκτης που έχει περάσει τη Master City. Έχει παραστάσεις από τις μικρές ηλικίες. Mm-hmm. Είναι 24. Α, 24 ηλικία. Είναι μόνο. Ναι. Ακριβώς. Είναι 24. Είναι ένας παίκτης που έχει όρεξη, έχει φιλοδοξίες, μεγάλη υπόθεση. Δηλαδή, εγώ προσωπικά, επειδή είμαι και φίλος του Παναθηναϊκού, να σου πω, όταν ακούστηκε για τον Μπερνάρτ και για τον Φερνάντες, ναι, εγώ προτιμούσα να πάρει τον Φερνάντες. Γιατί? Ναι. Γιατί ο Μπερνάρτ έχει κάνει ένα κύκλο. Είναι ωραίος παίκτης, αλλά έχει κάνει ένα κύκλο. Έτσι, ναι, έπαιζε τώρα σε Αδική Αραβία για παράδειγμα, που έπαιζε, δεν ξέρω τι. Ο Φερνάντες όμως είναι ο εξελίξιμος. Πώς να το πω, κατάλαβες να σου πω. Αυτός που ανεβαίνει. Βέβαια, πιο αξιόπιστος από σένα δεν είχα για να βγάλω τώρα, αν που τον έχεις δει και τον γουστάρεις και όλα. Τον έχω δει και έχω πάθει πλάκα. Να σου πω την αλήθεια, γιατί βλέπω φέτος ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος, γι' αυτό ακούστηκε και για την ΑΕΚ, πέρα από τον Παναθηναϊκό, ναι, και για την ΑΕΚ ακούστηκε. Θυμίζουμε ότι σου είπα πριν ο Άκης Πέτρο έχει πάει εκεί, που ήταν ο μάνατζερ του Βόλου, τη μάνατζερ, τώρα έχει πάει στην ΑΕΚ και τον ήθελε να τον πάρει εκεί. Ναι. Είναι ένας παίκτης που όπου και να πάει για μένα θα πιάσει, πιστεύω. Εντάξει, τώρα ρισκάρουμε πάντα με τις μεταγραφές. Mm-hmm. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένας παίκτης που έχει τρομερή αυτοπεποίθηση. Αυτό να πού τον έφερε ο Βόλος. Δεν θυμάμαι τώρα που έπαιζε, τώρα με πιάνει λίγο. Θα το ψάξω κι εγώ, δεν πειράζει. Για την ιστορία, ο Γιαννόπουλος τον βρήκε αυτόν και τον έφερε.
Λογικά ναι, γιατί μαζί ήταν αυτές τις επιλογές. Ναι, απλά ναι. Δεν είμαι σίγουρος για τον Φερνάντες, να σου πω 100%. Κυρίως στους Αργεντινούς φέρνει. Απλά να μην πάρω κάποιο στο λαιμό μου και τον φέρει κάποιο άλλο. Να μην πω ψέματα, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει, οκ. Αλλά με αυτόν συνεργάζεται κυρίως ο Αχιλλέας Μπέος για τους παίκτες. Κυρίως. Mm. Αλλά ένας παίκτης ο οποίος έχει καλή τρίπλα. Είναι πολύ ομαδικός. Δεν είναι ένας δεκάρι που θέλει να τα κάνει όλα μόνος του. Παίζει με την ίδια ευφυΐα και στα πλάγια και ως δεκάρι. Παίζει πίσω το center forward γιατί επειδή έχει τον goal, βοηθάει πολύ. Δηλαδή ο Φανφέρτ πολλές φορές αν δεις, όποιος έχει δει παιχνίδι του Βόλου, του ανοίγει δρόμους και ο Φερνάντες τρυπώνει και βάζει τα γκολ. Είναι ένας παίκτης που για μένα είναι φτασμένος. Βέβαια να πούμε ότι δεν ζητάει λίγα ο Βόλος για να τον δώσει. Δηλαδή πόσα ζητάει. Ναι, κανονικά. Ναι. Τον ζήτησε ο Παναθηναϊκός από ό,τι μάθαμε επισήμως και ζήτησε 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε καταλαβαίνεις είναι πολλά τα λεφτά, δεν είναι λίγα. Ναι. Απ' την άλλη όμως, εγώ στο ποδόσφαιρο πρέπει να ρισκάρεις και να επενδύεις κάποιες φορές. Αυτόν τον βλέπω εδώ, έπαιζε το 19-20 στην Περούτζια ως δανεικός, έπαιξε 13 παιχνίδια. Πήγε στην Καστελιών 10 παιχνίδια 20-21 και μετά ήρθε στο Βόλο. Δηλαδή που έχει παίξει, ναι, 28 παιχνίδια μέχρι τώρα με 6 γκολ. Ναι, δηλαδή τον βλέπω. Βόλο έχει, κάνει, ναι, έχει πολύ καλές εκτελέσεις φάουλ, κόρνερ. Δηλαδή είναι σε ένα. Δεν σου λέω ότι τα έχει όλα στο 10, κατάλαβες. Αλλά τα έχει όλα σε ένα πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Δηλαδή είναι ένας παίκτης ο οποίος για μένα, δεν ξέρω, είναι. Μου έχει βγάλει μάτια. Μου βγάλει τα μάτια. Δεν λέω ότι παίκτης είναι αυτός. Δεν ξέρω. Άμα κάτι το παιδί να συνεχίσει έτσι, είναι παραλαμβάνω και η ηλικία του μικρή. Είναι φιλόδοξος. Θεωρώ ότι θα κάνει το άλμα σύντομα. Βέβαια, να πω τι γίνεται στην περίπτωσή του. Γιατί, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός έκανε πίσω. Γιατί λέει, ας πούμε. 1 εκατομμύριο είναι πολλά, γιατί ο Φερνάντες ξέρει, δεν έχει το όνομα του Μπερνάρντ. Ας πούμε, ο Μπερνάρντ είχε παραπάνω, αλλά ο Μπερνάρντ έχει ένα όνομα. Δεν είναι εκείνη, ναι, βέβαια. Τι γίνεται όμως. Σου λέει ο Παναθηναϊκός σε 6 μήνες, όπως νομίζω το είπε και η ΑΕΚ, ίσως το σκέφτηκε και η ΑΕΚ, σε 6 μήνες ο Φερνάντες θα έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί το συμβόλαιό του. Τελειώνει το συμβόλαιό του καλοκαίρι. Το καλοκαίρι του 2023. Οπότε πολλές ομάδες μπορούν να σκεφτούν γιατί να δώσω τώρα 1 εκατομμύριο και να μην τον πάρω το καλοκαίρι ως ελεύθερο. Ναι. Είναι και αυτό μια σκέψη. Αλλά θα έλεγα ότι αν τον αφήσουν να τον διαπραγματευτούν τον Ιανουάριο, η τιμή του μετά ξέρεις, θα παίζει παζάρι, θα πει σχεδιασμός, κατάλαβες. Ναι, δεν ξέρω. Είναι και ένα ο Φερνάντες έχει υπογράψει στο Βόλο, κανονικά είναι, ανήκει στο Βόλο δηλαδή. Είναι περιουσιακό στοιχείο. Δεν είναι δανεικό στο Βόλο. Πέρσι, όχι. Mm. Υπέγραψε πέρσι, τώρα δεν ξέρω για ποσοστά μεταπόληση, αυτά δεν τα ξέρω. Ναι. Αλλά από όσο γνωρίζω έχει υπογράψει διετές συμβόλαιο, υπέγραψε πέρσι. Ναι. Πέρσι έκανε την πρώτη χρονιά που ήταν πάρα πολύ καλός. Ναι. Και φέτος συνεχίζει έτσι πάλι με την ίδια κεκτημένη ταχύτητα. Και το συμβόλαιό του τελειώνει το καλοκαίρι του 2023. Άρα... Δεν ξέρω αν ο Βόλος του κάνει κάποια επέκταση, ξέρεις, αυτά που κάνει για να μην μένουν να τους χάσουν ελεύθερους. Δεν το ξέρω αυτό, δεν έχουν τέτοια πληροφόρηση. Ναι. Αλλά η πληροφόρηση τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ. Άρα πάνε, τώρα ο Βόλος ουσιαστικά θέλει να τον πουλήσει, ας πούμε, γιατί το Γενάρη, ας πούμε, αυτός μπορεί να υπογράψει οποιαδήποτε ομάδα χωρίς να πάρει τίποτα ο Βόλος. Όχι να υπογράψει, να συμφωνήσει. Να συμφωνήσει, συγγνώμη. Να συμφωνήσει, ας το έτσι, πούμε. Έτσι, έτσι, ναι, το πιο σωστά εσύ. Γιατί ναι, έχει δικαίωμα να διαπραγματευτεί. Σωστά, το θέμα σωστά. Του Βόλου δεν καίγεται να τον πουλήσει. Εγώ δεν είδα κάποια προσπάθεια του Βόλου να τον πουλήσει. Απλά ο Ιπάη Βόλος έχει αποδείξει και με τους άλλους ποδοσφαιριστές, όπως είπα πριν, το Δουβίκα, το Φεράρι, ότι όταν έρχεται μια καλή προσφορά δεν λέει όχι. Ναι. Αλλά ποτέ δεν έχει βγει στο σφυρί και να πει παιδιά πολύ ότι δεν παίκτης. Άρα μου λες, επειδή ακούγεται έντονα για τον ΠΑΟΚ τις τελευταίες ώρες ο Φερνάντες. Και μάλιστα ότι έχει προταθεί, ότι έρχεται, ότι έχει συμφωνήσει, όλα αυτά μας ξέρεις, αυτά τα παραπάνω από το κανονικό ή παραπάνω από αυτό που τρέχει. Η Ρελάν στον Παναθηναϊκό και τον Μπερνάρντ, ξέρεις. και μην ακούγει το αστείο. Μην ακούει το αστείο. Εγώ τον πιστεύω τον παίκτη αυτό. Δεν ξέρω τώρα. Εγώ τον πιστεύω πάρα πολύ. Αυτά που έχω δει φέτος, λέω αυτός ο παίκτης σίγουρα θα πάρει μεταγραφή. Ναι, άρα λοιπόν. Μακάρι να κάνει τα ίδια και στον ΠΑΟΚ ή όπου πάει. Επειδή έχει προφανώς βάση το ενδιαφέρον του ΠΑΟΚ, η ιστορία αυτή που προκύπτει τις τελευταίες ώρες με τον ΠΑΟΚ για τον Φερνάντες, επειδή τον είδανε και στο φιλικό που τους έκαναν ο κάτω, όπως το είπε εσύ, κομψά, αλλιώς λέγεται, αλλά τέλος πάντων κομψά στο ραδιόφωνο έτσι λέγεται. Αλλά για μένα, Γιώργο, έπρεπε να περιμένουν το φιλικό για να τον δουν. Όχι, Βασίλη, έχεις 100% δίκιο. Ναι. Δυστυχώς έτσι γίνεται όμως. Δηλαδή, ο Βόλος και παίξει ήταν να κλείσει με την ΑΕΚ φιλικό. Αν δεν γινόταν το παίξει με την ΑΕΚ, θυμάσαι, επειδή δεν παίξει δεύτερη αγωνιστική, το ακυρώσαν και παίξαμε τον ΠΑΟΚ. Άρα λες, Βασίλη, ότι. Αυτά λίγο με τις μεγάλες ομάδες δεν μ' αρέσει. Ότι και η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός έκαναν πίσω γιατί ο Βόλος ήθελε 1 εκατομμύριο για τον Φερνάντες. Και το θεώρησαν πολλά. Τα θεώρησαν πολλά. Ακριβώς. Κυκλοφόρησε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μάλιστα ρεπόρ του Παναθηναϊκού, το είπαν στα ίσια, ότι ζήτησε 1 εκατομμύριο και ο Παναθηναϊκός θεώρησε ότι είναι υπερβολικό το ποσό των 1 εκατομμύριο για τον ποδοσφαιριστή. Ναι. Τη στιγμή προφανώς που το καλοκαίρι άλλο καλοκαίρι μένει ελεύθερος.
Το καλοκαίρι αυτό υπόθηκε από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Άρα όποιος δώσει, όποιος δώσει λεφτάκια, ας πούμε, για τον Φερνάντες τώρα, θα τον πάρει κιόλας. Το κάνει δικό του, πιστεύω. Ναι. Ναι. Αν τον συμφωνήσει όμως και τον περιμένει, περιμένει το Γενάρη, ας πούμε, θα τον συμφωνήσει εκεί και θα τον πάρει το καλοκαίρι, την επόμενη σεζόν, τέλος πάντων, τον πάρει ελεύθερο. Ναι, όποιος καίγεται όμως τώρα για τέτοιο παίχτη, ακριβώς, θα πάει να τα ακουμπήσει. Ακριβώς. Είναι ένα ρίσκο να αφήσεις την υπόθεση να πάει πιο πέρα, γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται μέχρι τον Ιανουάριο. Για τον Ιανουάριο, άμα έχει συνεχίσει αυτή την πορεία, μπορεί μετά να σου ζητάει τα διπλά σου ο Φερνάντες. Κατάλαβες. Είναι με την χρηματιστήριο το ποδόσφαιρο. Βέβαια, μπορεί να πει κάποιος, μπορεί να γίνει και το αντίστροφο. Εντάξει, κανένας δεν ξέρει. Ναι. Αλλά θεωρώ ότι αυτός ο παίκτης, επειδή έχει δει το ρόλο του στην ομάδα και επειδή ο Βόλος είναι μια επιθετική ομάδα και τον βολεύει το Φερνάντες στο παιχνίδι αυτό, mm-hmm. γι' αυτό θεωρώ ότι μπορεί να πιάσει μεγάλη ομάδα. Ένας παίκτης που μπορεί να ξεκλειδώσει μια κλειστή άμυνα, αυτό το είδα εγώ στα φιλικά που έπαιξε ο Βόλος, με όλες τις ομάδες. Μπορεί δηλαδή τον έχω δει να σκοράρει με όλη την άμυνα απέναντί του, χωρίς να πάρει φόρα, με χατσαριστό σούτ, ας πούμε. Το έδειξε στο ρόλο του Βόλου. Δηλαδή, μια άμυνα κλειστή και κατάφερε και σκόραρε. Ναι. Έχει προσφέρει. Είναι από αυτούς τους παίκτες που αρέσει πολύ στον κόσμο, αρέσει πάρα πολύ. Αρέσουν μάλλον στον κόσμο να τους βλέπει. Από αυτούς τους παίκτες που φέρουν κόσμο και από αυτούς τους παίκτες. Πότε διαφέρθηκε ο Παναθηναϊκός? Όταν παίξαν φιλικό στη Λεωφόρο φέτος. Και αυτό τα ίδια. Ναι, προφανώς τους έκανε και αυτούς άνω κάτω. Κλικ. Το κομψό. Ναι. Άνω κάτω τους έκανε όπως το είπες. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο μπορούσε να είναι και 0-2 το αποτέλεσμα. Πιο έντονα ο Παναθηναϊκός ή η ΑΕΚ ασχολήθηκαν με τον παίχτη? Θα σου πω. Πρώτα ακούστηκε το όνομα της ΑΕΚ, ότι ενδιαφέρεται. Και μετά ακούστηκε ότι ήταν πολύ κοντά ο Παναθηναϊκός. Αλλά από ό,τι είπαν οι ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού, έκανε πίσω επειδή ζήτησε 1 εκατομμύριο υπαεβόλους. Μάλιστα. Μάλιστα. Και δώσαν περισσότερο για τον Μπερνάρ. Εντάξει, είναι άλλη φάση εκείνος. Λοιπόν, ναι, άρα για να το. Αυτό, άλλος, μπράβο, ψήφισε, φέρνει κόσμο στο αεροδρόμιο. Α, το πω έτσι. Ναι, επειδή θα παίξει πάρα πολύ το όνομά του, ήδη παίζει πάρα πολύ το όνομά του σήμερα. Πάρα πολύ. Εγώ πιστεύω. Υπάρχει θέμα με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχει θέμα, υπάρχει ενδιαφέρον, υπάρχει. Τέλος πάντων, έχει προταθεί, έχει ασχοληθεί ο ΠΑΟΚ, το συζητάνε. Και δεν ξέρω ποια θα είναι η κατάληξη. Μετά ο ΠΑΟΚ έχει ανάγκη στη θέση αυτή. Βέβαια, δεν είναι, φυσικά. Και αυτός μπορεί να παίξει και αριστερά, μπορεί να παίξει και επιτελικό χαφ, δεκάρι δηλαδή. Ναι. Τέτοιο παίκτη δεν έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι ψάχνει όλο το καλοκαίρι, παίρνει, ναι, αποκτά παίκτες, αλλά από καραμπόλα παίζουν σε άλλες θέσεις. Οπότε δεν ξέρω, μπορεί και ο Λουτσέσκου να το δει και να του πει, να πει ότι είναι πολύ ωραίο αριστερό μπάκρεφιλε, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, μπορεί να γίνει και αυτό. Άλλοι αποφασίζουν, δεν αποφασίζουμε εμείς. Εμείς το γουστάρουμε να το βλέπουμε εκεί, όπως το περιγράφεις εσύ. Εγώ τον απολαμβάνω, το βλέπω να παίζει. Απολαμβάνω, δεν ξέρω τι θα κάνει, πού θα πάει και από το παιδί, αν θα πιάσει. Ναι. Αλλά αυτά που έχει δείξει μέχρι στιγμής, αυτά λέω. Κατάλαβες, για να μην φανεί ότι είμαι και μάνατζερ του Φερνάντες. Όχι, όχι, γι' αυτό, γι' αυτό ζήτησα να μιλήσω μαζί σου. Να, έτσι, ναι, γιατί ξέρω. Τον παρακολουθείς και μου αρέσει πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Και θεωρώ ότι είναι και στην κατάλληλη ηλικία, είναι 24, παραλαμβάνω, που σημαίνει ότι έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Και ο Φανφέρτ ενδιαφέρει τον Άρη, ακούγεται τις τελευταίες ημέρες, ότι έχει ασχοληθεί ο Άρης με την περίπτωσή του, δεν ξέρω. Δηλαδή, εντάξει, όμως για να πάει στον Άρη θα είναι στη σκιά του Γκρέιζ, δεν ξέρω. Ναι, εντάξει. Τώρα μπορεί ο προπονητής του Άρη, όσο να μείνει τέλος πάντων, να. Να παίξει με δύο. Ναι. Εντάξει, ναι. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Βέβαια, τι θα κάνει ο Βόλος άμα τους πουλήσει όλους αυτούς μετά. Αμήν που παίχτες. Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Καταλάβαμε. Θα δούμε, θα έχουμε εξέλιξη σήμερα. Δηλαδή, ήδη υπάρχει έτσι έντονη παραφιλολογία για τον Φερνάντες. Ότι μπορεί να μακάρι, μπορεί να τον χάσει, να έρθει καμιά 200 χιλιόμετρα προς τα δω. Μπορεί. Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να τον απολαμβάνω. Ας πάει και τον βάλουμε και τον πάω. Τι έγινε. Εμένα μου αρέσουν οι καλοί ποδοσφαιριστές όπου και αν παίζουν. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.